Καλό μεσημέρι, κύριε Λεγκάκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους ακροατάς των Ιωνίων νησιών, του αγαπημένου Ιωνίου, των Επτανήσων και σε σένα ιδιαίτερα, Δημήτρη Αλοΐζο. Φίλε μου Γιώργο, καλέ μου φίλε και αγαπημένε, θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ελληνικό? Δεν μπορώ να δεχτώ να μιλάμε στο πληθυντικό ιδιώμα μετά από τόσα και τόσα χρόνια. Όχι μόνο χρόνια, τόσες συνεργασίες. Τόσες συνεργασίες. Δεν μπορώ. Συγχωρέστε μας κυρίες και κύριοι, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, είναι μεγάλη μου τιμή που σε έχω στην εκπομπή, Γιώργο. Που σε έχω στην εκπομπή. Δικιά μου, μεταξύ φίλων είναι χαρά, Δημήτρη μου. Φίλε Γιώργο. Ναι. Τι έχεις να πεις, ή πήγε η Μενδώνη εκεί, τους έταξε λαγούς με πετραχίλια στην Ιθάκη και ναι. Βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα. Να μην είναι αυτά που περίμεναν και οι άνθρωποι εκεί στην Ιθάκη, αλλά και όλοι μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το έχω κατατάσει σχεδόν σαν περίπτερο, έτσι. Λοιπόν, τι έχεις να πεις από τις έρευνες που έχεις κάνει εσύ? Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Πήγε εκεί πέρα η Υπουργός Πολιτισμού, είδε, ήρθε και απήλθε, τα είδε όλα. Έχει ήδη ανάποψη δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι κάποιος την ενημέρωσε από το γραφείο. Και ούτε λίγο ούτε πολύ σε απάντηση ερωτήσεις στη Βουλή που έκανε ο βουλευτής. Ναι. Ναι, και συγκεκριμένα ο Κυριάκος Αβελόπουλος, η απάντηση η οποία δημοσιεύεται βέβαια στο site της Βουλής είναι ότι εκεί δεν υπάρχει κάποιο ανάκτορο. Και μάλιστα όταν λέω δεν υπάρχει, δεν θα έκανε εντύπωση αυτό εάν οι ανασκαφές δεν ήταν επίσημες και μάλιστα από δημόσιο κρατικό ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Βέβαια. Λοιπόν, δηλαδή ακυρώνει στην ουσία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έτσι, τις ανασκαφές που έκανε εκεί πέρα νόμιμα και με άδεια και τις ανακοινώσεις του. Για τους φίλους που δεν ξέρουν, ήδη το 2000 και μετά από 10 και χρόνια και πλέον χρόνια ανασκαφές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκεί στην περιοχή πάνω από την εξοχή σε ένα ύψωμα που λέγεται Αϊθανάς και όχι Άγιος Αθανάσιος, είναι Αϊθανάς από την Αθάνα, την Αθηνά, η οποία είναι η προστάτηδα του Οδυσσέως, όπως ξέρουμε, φίλη και προστάτηδα του Οδυσσέως όλο το ταξίδι του. Εκεί πέρα λοιπόν έχει βρεθεί ένα ολόκληρο συγκρότημα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχει η Τικτή Κρίνη, υπάρχει ο δόμος, υπάρχει ο χώρος του Κυκλοτερές που έγινε, θάψανε τις παλακίδες εκείνες οι οποίες συμμάχησαν με τους μνηστήρες, υπάρχει ο Χάλκιος δόμος, εκεί δηλαδή που έφτιαχναν και έπρεπε να έχει έναν άκτορο τέτοια χάλκινα αντικείμενα για να κάνει δώρο τις δημόσιες σχέσεις του, ένα άκτορο με άλλους ανακτορικούς οίκους, τα ευρήματα. Συν τις τρεις θάλασσες που βλέπει, σε κάθε περίπτωση όποιος θέλει μπορεί να μπει να δει τις ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που επαναλαμβάνω μετά από 10 και πλέον χρόνια κατέληξε και ανακοίνωσε το 2000, δεν είναι χθεσινή ανακοίνωση, είναι παλιά, σε δημόσια επίσημη εκδήλωση στην πλατεία της Ιθάκης τα ευρήματά του, τη δεκαετή ταλαιπωρία του εκεί πέρα. Ναι, σε ένα σκαφές που έκανε. Ναι. Σε ένα σκαφές, ναι. Μάλιστα είχαν προσκληθεί όλα τα κανάλια εκείνης της εποχής, εκείνη την εποχή, και προσωπικά είχαμε ερημνήσει γι' αυτό και δεν είχε έρθει κανένα ελληνικό κανάλι παρά μόνο η RAI της Ιταλίας και το Sky το αγγλικό. Μάλιστα. Και μας έκανε εντύπωση μάλιστα όταν μας ειδοποίησαν από το αγγλικό κανάλι, το Sky και τη RAI ότι θα έρθουν, πιστεύαμε ότι είναι κάποια φάρσα. Σε κάθε περίπτωση ήρθαν οι άνθρωποι και ειδικά το Sky News, το αγγλικό, για 10 μέρες το έχει και στην πρώτη του σελίδα. Ότι βρέθηκε επιτέλους στο παλάτι του Οδυσσέως. Όλα αυτά τα λένε οι ξένοι. Επίσης να σας πω ότι τα νομίσματα, τα ευρήματα, οι κεφαλές του Οδυσσέα, ο αγαλματίδιο με τον Όμηρο και ό,τι άλλο σχετίζεται υπάρχει εκεί στην Ομηρική Ιθάκη, σε ένα νησί που εξακολουθεί ακόμα να λέγεται Ιθάκη. Βέβαια ο Οδυσσέας ήταν βασιλιάς και της Ιθάκης και της Λευκάδος και της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Προφανώς λοιπόν και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά, και στο νησί που είστε εσείς στην Κεφαλονιά και στην Λευκάδα και στη Ζάκυνθο και στην απέναντι ακτή της Ακαρνανίας, όταν θα πήγαινε να μείνει ο βασιλιάς δεν θα μένε σε κανένα χούρι, θα μένε σε κανένα μεγάλο κέντρο. Έτσι όταν θα πήγαινε στην Κεφαλονιά ο Οδυσσέας για τις δουλειές του, βασιλιάς ήτανε,
θα έπρεπε να είχε ένα εξίσου ανακτορικό κέντρο για να διαμείνει ο βασιλιάς και η κουστοδία του. Αυτό αναζητείται και στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα και στην Ακαδανία και στη Ζάκυνθο. Γιατί λέω αναζητούνται όλα αυτά? Διότι ό,τι έχει να κάνει με τον Οδυσσέα και ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τη μυθολογία και με τον Όμηρο, την Ομηρική Ελλάδα, όλα θάβονται. Όλα δεν βγαίνουν στο φως. Γιατί, έχεις εντοπίσει το γιατί, Γιώργο? Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Όταν θεωρούμε και διδάσκουμε και λέμε στα παιδιά μας από το δημοτικό σχολείο ότι η μυθολογία είναι παραμύθι, τι θα τους πεις τώρα? Μάλιστα. Ότι βρήκα κάτι που αποδεικνύει ότι δεν είναι παραμύθι. Τους έχουν ξεφύγει βέβαια οι ανακοινώσεις των ξένων ερευνητών. Παραδείγματος χάρη του Μπλέγκεν που βρήκε το ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο, αλλά αυτός ήταν ξένος καθηγητής, οπότε το βούλωσαν. Δεν βρέθηκε κανείς εδώ, ναι, βρέθηκαν οι Μυκήνες. Έτσι, βρέθηκαν άλλα ανακτορικά κέντρα, όπως είπε Λάνα του Μενελάου στη Σπάρτη. Τους ξεφεύγουν μερικά πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση ό,τι έχει να κάνει με τη μυθολογία, αφού τη θεωρούμε παραμύθι, ενώ μύθος στα ελληνικά σημαίνει κρυμμένη αλήθεια, παραμύθι είναι το παραμύθι, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν σκεπάζονται, κουκουλώνονται για να μην δείξουν την αρχαιότητα του ελληνικού πολιτισμού και την αλήθεια του Ομήρου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, και ενώ ζητήθηκε από την ερώτηση του βουλευτού αν θα αξιοποιηθεί ο χώρος, που σας πληροφορώ ότι έχω προσωπικά πάει εκεί πέρα να το δούνε κατόπιν παρακλήσεως, Κινέζους, Ιαπωνέζους, Γάλλους, Ιταλούς κλπ. Να δουν το χώρο, και μάλιστα έχω μια συγκλονιστική φωτογραφία, Δημήτρη μου, με τους Κινέζους να σκύβουν και να φυλάνε το χώμα. Σκέψου να δεις. Έτσι, μάλιστα. Και να κλαίνε οι Κινέζοι. Έτσι. Αντί λοιπόν να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε το χώρο, ο οποίος χρόνια τώρα λέγεται Σχολείο Ομήρου. Mm. Δηλαδή, όταν τελείωσε το ανακτορικό, αυτοκρατορικό αυτό του βασιλιά, προφανώς εκεί πέρα συνέχισαν να διδάσκονται τα έπι του Ομήρου και έμεινε και εκεί, όπως και στοιχείο, να λέγεται Σχολείο Ομήρου η περιοχή. Και παρόλο που διατηρεί το όνομα, διατηρείται το τοπονύμιο και είναι σημαντικό τοπόσημο για την Ιθάκη μας, έτσι, παρόλα αυτά, αντί να το εκμεταλλευτούμε έστω τουριστικά, έστω σαν μάνατζερ, ρε παιδάκι μου, με λίγο νου, έτσι, όχι τίποτα παραπάνω, δεν λέω εγώ καμιά βαριά φιλοσοφία, καμιά βαριά κουπέντα, παρόλα αυτά απαντάμε ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα ανακτορικό συγκρότημα. Δηλαδή, μια έκταση την οποία δεν την περπατάς όλη σε μια μέρα, είναι τόσο μεγάλη, με την κλίμακα της Πινελόπης που ανέβαινε πάνω στα δωμάτια, με όλα αυτά που σας ανέφερα σε κάθε περίπτωση, τον τάφο του σκύλου, ένα μικρό σκύλο του Άργους, έτσι, και λοιπά, την μελάνιδρο πηγή και όλα, δηλαδή δεν περπατάς σε μια μέρα όλο αυτό το χώρο. Παρόλα αυτά λέμε ότι εκεί πέρα, εντάξει μωρέ, κάτι είναι. Δηλαδή τι θα περιμέναμε ακόμα, να βγάλουμε τα λείψανα του Οδυσσέα θα υπήρχε η απόδειξη. Μα σε πληροφορώ όμως ότι υπάρχουν ευρήματα με επιγραφές που λένε ευχήν Οδυσσή. Δηλαδή το πιο συγκλονιστικό κείμενο κατεβόδιου ναυτικού πλού που συνέχισε να δίδεται στην Ιθάκη από ιερείς οι οποίοι έφευγαν να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι, ας το πούμε σαν και αυτό του Οδυσσέα. Και υπάρχει επιγραφή αυτή. Και υπάρχουν και ακόμα αρχαιότερα ευρήματα με γραμμική βήτα που δείχνουν τον Οδυσσέα πάνω σε κατάρτι. Δηλαδή τι περιμένουμε να βρούμε για να πούμε ότι αυτό είναι τελικά ένα μεγάλο ανακτορικό συγκρότημα? Χέρι-χέρι τον Οδυσσέα με την Πινελόπη να κόβουν βόλτα? Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ναι, λοιπόν, κατάλαβες. Ούτε τις μυστήριες, ούτε τίποτα από αυτά. Και σε πληροφορώ ότι αυτά, όπως εσύ το εντόπισες και με πήρες τηλέφωνο και μου είπες, Γιώργο, κάτι πρέπει να πούμε για αυτό το πράγμα, έτσι το έχουν πάρει και το έχουν βρει και άλλοι εκτός Ελλάδος, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκεί πέρα ήταν ο Οδυσσέας, εκεί ήταν το ανάκτορό του κλπ. Μιλάω στην Ιταλία, μιλάω στην Ισπανία και ακόμη, αν θα πας στο Μεξικό, θα σου δείξουν τον τάφο του Οδυσσέα. Και το λένε ακόμα Il Tumbo di Odisseo. Εδώ. Και πάει κόσμος, τουρίστες, και τους λένε ότι εδώ σε αυτό το τύμβο είναι θαμμένος ο Οδυσσέας. Αλήθεια, ψέματα, πάρ' τους και δίρ' τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση τραφάνε τουρισμό. Βέβαια. Και εμείς και η Λισαβόνα εδώ πέρα, ακόμα νομίζω ότι εκμεταλλεύεται το όνομά της. Η Λισαβόνα. Ναι, βέβαια. Η Λισαβόνα είναι η πόλη που ίδρυσε ο Οδυσσέας. Ναι. Όπως και η Οδυσσός. Με τη μόνη διαφορά ότι εκείνοι το λένε,
αλλά εμείς δεν το λέμε. Mm. Αν τα κατέβεις στο λιμάνι της Λισαβόνος, ας πούμε, θα δεις ένα μεγάλο ψηφιδωτό, θα δεις το άγαλμα του Οδυσσέα, ένα μεγάλο ψηφιδωτό που θα λέει καλωσορίσατε στην πόλη που είδες ο Οδυσσέας. Mm-hmm. Εδώ όταν κατεβαίνεις στην Ιθάκη υπάρχει κάτι τέτοιο? Υπάρχει ένα άγαλμα του Οδυσσέα και της Πινελόπης να σε περιμένει στην Ιθάκη μόλις κατεβαίνει το καινούριο λιμάνι που έγινε με τα βαΐων και κλάδων? Πολύ ωραίο έτσι αυτή η Γιώργο. Μα δεν υπάρχει. Μα και ο κύριος Στανίτσας έχει πει πάρα πολλές φορές ότι χρησιμοποιούν μόνο το brand name. Ιθάκη. Υπάρχει και στην Κεφαλονιά, γιατί βασιλιάς Κεφαλονιάς ήταν. Υπάρχει και στη Ζάκυνθο, όχι. Υπάρχει και στη Λευκάδα, όχι. Αλλά ανταυτού τι κάνουμε, έχει πέσει έρηδα και μαλώνουν οι Λευκαδίτες με τους Κεφαλονίτες, με τους Ιθακιώτες και με τους Ζακυνθίους. Λες και δεν ήταν όλοι μέρος του ιδίου βασιλείου που έμενε και που έπαιζε ζάρια ο Οδυσσέας, και αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Που προφανώς ένας βασιλιάς όταν θα διοικούσε τέσσερα νησιά θα είχε και στα τέσσερα νησιά μια κατοικία. Όταν θα πήγαινε δηλαδή στην Κεφαλονιά να μείνει μια εβδομάδα για να... Ναι. Πού θα μείνει, στην καλύβα του Βαρμπαθωμά? Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι διάφορα μικροσυμφέροντα, μικροτοπικισμοί, διάφορα μικροεγωισμοί δεν βοηθάνε στην τουριστική ανάπτυξη, δεν βοηθάνε στο να καθιερωθεί η χώρα μας, η πατρίδα μας στο εξωτερικό ως brand name. Διότι ο Οδυσσέας είναι από τα μεγαλύτερα brand name του κόσμου. Έτσι. Πού θα πεις, ελάτε στο μέρος που περπάτησε ο Οδυσσέας, εδώ που έγινε μνηστροφορία, να δείξεις θεατρικές παραστάσεις, να δείξεις αναπαραστάσεις, να έχεις μεγάλους χώρους. Τα δύο μουσιάκια που έχει η Ιθάκη ασφιχτίζουν και κοντεύουν να πέσουν. Το καλοκαίρι δεν είχε air condition το μουσείο του Βαθέως. Έμπαινε ο κόσμος μέσα και έβγαινε στα 5 λεπτά. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, δείχνουν ότι δεν θέλουμε. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί βάζουμε τζάμια, δεν βάζουμε φώτα επάνω να φαίνονται τα ευρήματα και air condition σε ένα μουσείο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για να πας στο αρχαιολογικό μουσείο του Σταυρού στη Βόρεια Ιθάκη πρέπει να ρωτήσεις 15 άτομα και να ψάξεις 15 πινακίδες που δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μιλάμε για τους μονόλιθους της εξωγής στην βόρεια πλευρά, που είναι συγκλονιστικά. Σε όλη τη Γαλλία, μα θα πας, πάμε πινακίδες για τα μενίρ. Τα μενίρ από εδώ, τα μενίρ από εκεί, τα μενίρ από εδώ. Και εμείς έχουμε 10 στην Βόρεια Ιθάκη και δεν έχουμε όχι πινακίδα, ούτε καν κήρυξη αρχαιολογικού χώρου. Δηλαδή, θέλουμε ή δεν θέλουμε χρήματα σε αυτόν τον τόπο? Θέλουμε ή δεν θέλουμε τουρισμό σε αυτόν τον τόπο? Θέλουμε ή δεν θέλουμε να αναπτυχθούν οι τόποι μας? Πώς θα αναπτυχθούν οι τόποι μας? Με βιομηχανίες και ρηπογόνες καταστάσεις και τέτοια πράγματα και φουγάρα. Και πάνω απ' όλα ανάδειξη του πολιτισμού μας. Ακριβώς. Το κυριότερο. Ακριβώς. Αυτό που το βάζεις. Θα σου πω, Δημήτρη μου, ότι ένα παιδάκι ρώτησε κάποια στιγμή με στην τάξη και τι θα με βοηθήσει εμένα δάσκαλε να μάθω ποια ήταν η Αντιγόνη του Σοφοκλή. Ο δάσκαλος λοιπόν τότε πήρε όλα τα παιδιά από την τάξη, τα έβγαλε έξω στο κήπο του σχολείου και τους έδειξε τα δέντρα. Και τους λέει, τα βλέπετε αυτά? Αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν είχαν ρίζες. Σωστό. Πολύ λοιπόν, σωστό παράδειγμα. Α, μπράβο. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα. Σωστό. Θάβοντας και καταθάβοντας, κατασυκοφαντώντας ή οτιδήποτε άλλο, κρύβοντας ή οτιδήποτε άλλο, ή μη αναδεικνύοντας αν θέλετε, τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τον αρχαιολογικό μας πλούτο, δεν είμαστε μόνο κακοποιητές της ιστορίας μας, αλλά είμαστε και νεκροθάφτες της οικονομίας μας. Σωστό. Εδώ είναι όμως επιλεκτικό το θάψιμο. Θα το έλεγα ναι προς όλα τα Επτάνησα. Ακριβώς, γιατί και στην Κρήτη βλέπουμε και στην Πελοπόννησο βλέπουμε και σε άλλες περιοχές και στην Στερεά Ελλάδα, που να πω, όλη η πυρωτική Ελλάδα και κάποια νησιά του Αιγαίου δεν έχουν θαυτεί όπως θάβονται στα Ιόνια νησιά. Αυτό το επιλεκτικό, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό? Δεν μπορεί. Από την άλλη μεριά, όλοι οι Επτανησίοι, και συγγνώμη που μιλάω σε Επτανησίους τώρα, ξέρουν πολύ καλύτερα τη μεσαιωνική τους ιστορία, τα λιμπροντόρο τους και τις ενετοκρατούμενες, γαλλοκρατούμενες και ρωσοκρατούμενες εποχές τους, παρά την αρχαία τους ιστορία. Σωστός. Έτσι. Δηλαδή, τι θέλουμε να είμαστε, απόγονοι των Γάλλων ή απόγονοι των σπουδαίων αρχαίων Ελλήνων? Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και μεταξύ μας, γιατί εδώ θα έπρεπε να κλείσετε τα λιμάνια. Να μην επιτρέψετε σε κανέναν από αυτούς να κατέβει. Αν δεν σας φτιάξουν αγάλματα του Οδυσσέα, της Πινελόπης, του Κέφαλου, του Ζάκυνθου, έτσι, στις περιοχές σας. Αν δεν σε προϋπαντήσει ο ήρωας brand name του νησιού, ο οικητής, ο ιδρυτής του νησιού, από τον οποίον έχεις το όνομα, τότε ποιος σε προϋπαντήσει ένα νησί? Σωστό, απόλυτο.
Έτσι, αυτά είναι μαθήματα πρώτης τάξης τουριστικής οικονομίας, δηλαδή πρώτης μέρας πρώτης τάξης στο πανεπιστήμιο δηλαδή. Έτσι, δεν μπορείς να πηγαίνεις στα νησιά αυτά και να μην έχεις πινακίδες για να δεις αυτούς τους χώρους. Το μουσείο στην Κεφαλονιά είναι κλειστό. Είναι πόσα χρόνια κλειστό. Άστο Γιώργο μου, πονάει. Πολύ πονάει. Πολύ πονάει το αρχαιολογικό. Γιατί όλα τα άλλα που είπα δεν πονάνε, βρε. Ναι, Γιώργο μου, αλλά και αυτό πονάει εδώ πολύ περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση είναι ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε τα τελικά σχέδια. Μάλλον γκρεμίζεται εντελώς αυτό το οποίο υπάρχει για να γίνει καινούριο. Ναι, και θα έπρεπε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να γίνει ένα καινούριο, το άλλο να είναι κλειστό. Ναι. Αυτή δεν είναι νοοτροπία πολιτισμού. Δηλαδή, ένας ξένος που έρχεται στην Κεφαλονιά δεν έρχεται μόνο για τις υπέροχες παραλίες ή στα σπήλαιά της, ξέρω εγώ, το κρασί της και οτιδήποτε άλλο, ή το υπέροχο βουνό της. Έρχεται και για τον αρχαίο της πολιτισμό και να θαυμάζει την αρχαιότητά της. Γιατί αυτοί την ξέρουν καλύτερα από εμάς. Και πάει και βρίσκει ένα μουσείο κλειστό χρόνια τώρα. Δεν είναι χθες προχθές αυτό. Γιατί στους πρόνους οι ανασκαφές που έχουν γίνει του κολλά λίγες είναι. Γιώργο μου. Ακριβώς. Και ακόμα τις αφισβητούν και οι ίδιοι από την αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι. Κάποια στιγμή οι αρχαιολόγοι και αρχαιολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Έτσι και να αποδέχεται ο ένας τον άλλον και να μην περιμένουν τους ξένους να έρθουν να επιβεβαιώσουν ή να πούν κάτι και να τρέξουν σαν κολαούζοι από δίπλα τους να τους χειροκροτάνε. Θα πρέπει να στήσουν το ανάστημά τους και να πούνε όχι, εδώ αυτό είναι αυτό και το λέω και παίρνω την ευθύνη αυτού που λέω, γιατί αυτό είναι η ρίζα μου, η ιστορία μου, ο πολιτισμός μου, σε κάθε περίπτωση η επιβίωσή μου. Βέβαια. Σε κάθε περίπτωση επιβίωσή μου. Ο τουρίστας έρχεται για να δει τα αρχαία στην Ελλάδα, να δει τον πολιτισμό της Ελλάδας. Δεν μπορεί αυτός να θάπτεται, να μην έχει πινακίδες να πηγαίνει κάποιος να δει πού είναι αυτό. Στο σπήλαιο των νυμφών που υπάρχει στην Ιθάκη, που πήγε και υπουργός και το είδε, για να πας μέσα είναι κίνδυνος θάνατος. Κίνδυνος θάνατος. Που είναι από τα ωραιότερα σημαντικά σημεία, το πόσημα της Ιθάκης και της Οδύσσιας. Και λέγεται σπήλαιο των νυμφών. Και έχει αρχαιολογικά ευρήματα. Τα κλέψαν κάποιοι Άγγλοι και Βρετανοί, βέβαια, στις αρχές του αιώνα. Καταληστεύτηκε η Ιθάκη, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αλλά δεν αλλά είναι του παρόντος. Πολλά που μένουνε. Ναι, δεν είναι του παρόντος, ναι. αλλά το πόσημο υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει πινακίδα όμως από τον δρόμο να σου δείχνει προς τα που θα πας. Και αν θα πας, θα πες μέσα και σκοτωθείς. Δηλαδή θέλουμε ή δεν θέλουμε το πόσημα στην περιοχή μας να αυξήσουμε τον τουρισμό. Άρα και τη μεγαλύτερη, γιατί αν όλα αυτά τα αναδείξουμε, κάποιος που θα πάει να μείνει τρεις μέρες στην Ιθάκη, τέσσερις, θα πει έχω να δω και αυτό και αυτό και αυτό και θα παρατείνει τη διαμονή του. Θα μείνει άλλα ένα-δύο βράδια που σημαίνει και οι ξενοδόχοι θα κερδίσουν και οι εστιατόρες θα κερδίσουν και τα καφενεία θα κερδίσουν. Δηλαδή τι περιμένουμε, να έρθουν οι ξένοι να μας ρίξουν λεφτά από πάνω από τον ουρανό, από το κεφάλι μας για να τα αναδείξουμε όλα αυτά. Έλεος πια. Μάλιστα. Να μείνουμε με αυτό. Να τελειώσουμε με το έλεος πια. Να τελειώσουμε. Γιώργο, θέλω να σας παρακαλέσω κατά διαστήματα να έχουμε μια επαφή και να βγαίνουμε στον αέρα να μιλάμε, γιατί εδώ οι περιοχές οι δικές μας είναι μέσα στην αρχαιολογία. Ακριβώς, επειδή με κάλεσε, μου είπες επ' ευκαιρίας αυτής να μιλήσουμε, γι' αυτό δεν είπα κάτι για την Κεφαλονιά, η οποία από πάνω μέχρι κάτω είναι ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο. Όπου και να ψάξεις, εδώ και θα σου πω ότι με επίσημα βιβλία αρχαιολόγων, άλλη φορά αυτά, έχει κατοίκηση πάνω από 100.000 χρόνια η Κεφαλονιά. Έτσι, δεν μιλάμε για μικυναϊκά χρόνια και περασμένες χιλιετίες προχθές για μας, μιλάω για πάνω από 100.000 χρόνια. Η Κεφαλονιά, το νησί. Ίσως καθιερώσουμε και κάποια μέρα του μήνα να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Με χαρά μου. Ίσως θα το συζητηθώ στη διοίκηση και το εγκρίνει να το κάνουμε. Με χαρά μου, Δημήτρη. Λοιπόν, Γιώργο μου, χάρηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Τον πολιτισμό μας και τα μάτια μας. Αμήν, Παναγία μου. Γεια.